Τον κύριο Κώστα Αρβανίτη καλωσορίζουμε, τον Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Γεια σας κύριε Αρβανίτη. Γεια σας κύριε Πολύζο. Πού σας πετυχαίνουμε, πρώτη φορά βλέπουμε αυτό το backdrop. Επίτηδες το έκανα, fake news είναι, όπως fake τελική δηλώση του κ. Μητσοτάκη σήμερα. Είμαι στην Αθήνα και πάω αύριο Βρυξέλλες. Μάλιστα. Ποιες από όλες τις δηλώσεις χαρακτηρίζεται ως fake? Καταρχήν, το πιο βασικό ήταν σε ό,τι αφορά στα επεισόδια στη Θεσσαλονίκη. Μάλλον στην απρόκλητη επίθεση της αστυνομίας στους φοιτητές και που είχαν ως αποτέλεσμα να κινδυνεύσει η ζωή φοιτητή. Νομίζω ότι ήταν απαράδεκτο. Εσείς είπατε κάτι πιο προχωρημένο, ότι δεν είμαστε μακριά από το να δούμε νεκρό, αν συνεχιστούν αυτές οι βίαιες κινήσεις καταστολής από την πλευρά της αστυνομίας. Ναι, και παίζει ένα παιχνίδι η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή για να φτιάξει αφήγημα, ένα παιχνίδι θα έλεγα βίας, για να παίξει ως ένα βαθμό και να πρημοδοτήσει αντανακλαστικά του προηγούμενου αφηγήματος. Η Νέα Δημοκρατία σημαίνει ασφάλεια και υποταγή. Και το ψευδοδίλημα που έβαλε, που είναι απαράδεκτο, δηλαδή βιβλιοθήκες ή βαριοπούλες, είναι απαράδεκτο, γιατί θα μπορούσαμε να το αντιστρέψουμε εμείς το δίλημα, και είναι πραγματικό: δημοκρατία ή Νέα Δημοκρατία. Αυτό το θέμα. Μάλιστα. Πάντως, στην ανακοίνωση για τη βιβλιοθήκη Βαριοπούλες, η κατάληξη, το έλεγα πριν, σε βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, είναι αυτή τη ανακοίνωση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ στήριζε και συνεχίζει να στηρίζει την ανομία και τις ομάδες βίας. Εσάς δείχνει πίσω από τα γεγονότα. Ναι, να το πει καθαρά λοιπόν, άμα το θεωρεί αυτό και να δώσει και τα στοιχεία. Πάντως, αυτό που εγώ ξέρω και γνωρίζω, γιατί έχω και μια εμπειρία 35 χρόνων στο ρεπορτάζ, είδα καταρχήν μια ομάδα ανθρώπων με πολιτικά, νεαρείς σε γενικές γραμμές ηλικίες, να κινούνται μέσα στην αστυνομία και να δημιουργούν επεισόδια. Δηλαδή, ο ορισμός της προβοκάτσιας και των ασφαλιτών, παλιών τραγμάτων ασφαλιτών, σε άλλη μορφή, να δρούμε στα πανεπιστήμια. Οι Κοντζαμάνιδες και η εποχή αυτή έχει περάσει, αλλά για τον Μητσοτάκη δεν έχει περάσει. Και επιλέγω αυτό να το χρησιμοποιήσω, διότι η Νέα Δημοκρατία πάντα στην κρίση της, η δεξιά μάλλον, αξιοποιεί και χρησιμοποιεί κράτος και παρακράτος. Το θυμόμαστε και στην κυβέρνηση Σαμαρά. Σας θυμίζω και εσάς προσωπικά, επειδή είστε έμπειρος και έγκυτος δημοσιογράφος, την περιπέτεια που είχε στην εντατική ο πρόεδρος του Φωτορεπόρτερ από τα ΜΑΤ. Δηλαδή, το έχουμε ξαναδεί το έργο, αλλά βλέπω ότι η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή, ο κ. Μητσοτάκης, στην αδυναμία του να παρέμβει ουσιαστικά στα προβλήματα των πολιτών, πάει σε μια λογική να πυροδοτήσει βία. Άλλωστε, δεν είναι και τυχαίο αυτό που βγήκε στον αέρα, ότι υπήρχε επιχείρηση βιβλιοθήκη από την αστυνομία. Έχετε ξανακούσει ποτέ μια βιβλιοθήκη ως αφήγημα ή ως επιχείρηση να χτίζεται από την αστυνομία και όχι από την πανεπιστημιακή κοινότητα? Ναι. Εντύπωση μου κάνει. Γι' αυτό μιλάω για προβοκάτσια, οργανωμένη προβοκάτσια. Τώρα όμως, αν πάμε στο αν πρέπει να παραμένει μια κατάληψη 30 ετών, φαντάζομαι ότι υπάρχει αυτονόητη απάντηση και από την πλευρά σας. Κοιτάξτε, τα θέματα αυτά. Μπαίνει ή δεν μπαίνει θέμα βιβλιοθήκης, εννοώ. Ναι, ναι. Θέλω να σας πω ότι με αστυνομική βία, ξύλο και κρότου λάμψης και δεν λύνονται ζητήματα της πανεπιστημιακής κοινότητας. Λέω. Το καταλαβαίνετε αυτό. Και γενικώς, επειδή είναι ευαίσθητες περιοχές αυτές, ό,τι αφορά τη νέα γενιά, τους καθηγητές, τους ερευνητές κ.ο.κ., πας με άλλες λογικές. Άλλωστε, ξέρετε κάτι, αυτό συμβαίνει μία εβδομάδα μετά τις φοιτητικές εκλογές, όπου ο κ. Κεραμέως μας έφερε και ένα σχέδιο, όπου τελικά θα υπάρχει ένα ψηφοδέλτιο της ΖΑΠ. Δηλαδή το ενιαίο. Υπάρχει μια αντίληψη γενικότερα της ιδιοκτησίας του κράτους, ξέρετε, και έχουμε μια άλλη αντίληψη για τη δημοκρατία εμείς από ότι η Νέα Δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη. Αυτό είναι σαφές. Πάντως, μην επενδύουν τώρα σε ένταση, είναι λάθος, γιατί έχουμε σοβαρά θέματα, τα εθνικά θέματα πολύ ψηλά, έχουμε θέματα επιστημικής κρίσης πάρα πολύ ψηλά και θέματα ενεργειακής κρίσης, όπου έχει κύρια ευθύνη για τη χώρα ο κ. Μητσοτάκης. Οπότε, νομίζω, ας ασχοληθεί με τα σοβαρά ζητήματα που απασχολούν τον πολίτη, την ακρίβεια καταρχήν, και μετά και τα εθνικά ζητήματα, και μετά νομίζω να ασχοληθεί και με την προσωπική του εικόνα. Την είδαμε. Άλλωστε, σας θυμίζω, φαντάζομαι το δείξατε, δεν σας πρόλαβα, τη δήλωση του κ. Μητσοτάκη. Αυτό το εγώ του κ. Μητσοτάκη είναι ενοχλητικό πια. Δηλαδή, μας έλεγε πόσα χειροκροτήματα πήρε στις ΗΠΑ. Λέτε για την τοποθέτησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ναι, 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 βεβαίως. Δηλαδή, δεν είναι στάρ του συνεμάκου Μητσοτάκη να τον ενδιαφέρουν τα χειροκροτήματα, αν πήγε καλά η παράσταση, αλλά τι έβγαλε από τη συμμετοχή του? Εγώ θεωρώ ότι δεν έβγαλε τίποτα. Μάλιστα. Λοιπόν, ελάτε να δούμε λίγο αυτή την ιστορία.
Διότι εσείς όσο έτρεχε αυτή η επίσκεψη στην Αμερική, θυμήσατε ότι η κυβέρνηση, λέτε εσείς, εκθέτει διεθνώς την χώρα ως προς την ελευθεροτυπία. Επικαλείστε λοιπόν και όσα έχουν μετρηθεί. Η κυβέρνηση λέει ότι δεν έχουν μετρηθεί από όργανα που μπορούν να έχουν μια αντικειμενική προσέγγιση. Το λέω γιατί ρωτήθηκε από δημοσιογράφο στην Αμερική ο Πρωθυπουργός, έτσι, σε μια από τις συνεντεύξεις που έδωσε. Οι δημοσιογράφοι τολμούν να ρωτήσουν, γιατί εδώ όταν ρώτησε η Ολλανδία δημοσιογράφη στον Πρωθυπουργό, ότι μάλωσε, γιατί λέει εδώ εμείς δεν έχουμε συνηθίσει να ρωτάμε τέτοια τον Πρωθυπουργό. Στο εξωτερικό συνηθίζουν οι δημοσιογράφοι, ενώ για τα συνεντεύξεις. Τέλος πάντων, εκεί λοιπόν τον ρώτησε ο Αμερικανός συνάδελφός μας, γι' αυτό και λέει ότι γίνεται σπέκουλα πάνω σε αυτό. Εσείς επιμένετε ότι δεν είναι από μια πηγή, ότι είναι από περισσότερες πηγές αυτή η διαπίστωση. Εσείς νιώθετε ότι είναι θέμα συζήτησης στα ευρωπαϊκά όργανα? Ξέρουμε ότι διεθνώς η ελευθεροτυπία είναι από τα κυρίαρχα αγαθά της δημοκρατίας. Γι' αυτό επιμένω σε αυτή τη συζήτηση. Καλά κάνετε. Κοιτάξτε, όταν ήρθε στο Ευρωκοινοβούλιο πριν μία εβδομάδα, η πρόεδρος της Μολδαβίας δήλωσε με περηφάνεια ότι στην έκθεση των Reporter Χωρίς Σύνορα, που είναι εργαλείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως παρατηρητής, ανέβηκε 45 νομίζω θέσεις. Η δήλωση αυτή της Προέδρου ήταν μία μέρα μετά την δήλωση απαξίωσης του κυβερνητικού εκπροσώπου για την ίδια έκθεση. Θέλω να σας πω ότι όταν το είπε αυτή η Πρόεδρος Μολδαβίας, χειροκροτήθηκε από όλο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, του Δημοκρατικού Τόξου βεβαίως, και από την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σας θυμίζω ότι ένα αόρατο χέρι κατέβασε την έκθεση από τη σελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και μετά ένα άλλο αόρατο χέρι την ξαναέβαλε. Και γι' αυτό έχουν γίνει συγκεκριμένα διαβήματα και από τον Αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τον κύριο Παπαδημούλη, αλλά και από άλλες πολιτικές δυνάμεις, και θα δοθούν εξηγήσεις. Οι Reporter Χωρίς Σύνορα, λοιπόν, για να κλείσω την κουβέντα αυτή, είναι ένα εργαλείο που έχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέτρηση στο τι γίνεται στις χώρες, κράτη-μέλη, αλλά και στον κόσμο. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα ζήτημα και η χώρα κατρακυλάει. Ένα από τα θέματα που είναι πολύ σημαντικά, θα το δείτε αυτό, θυμηθείτε για να το κουβεντιάσουμε τότε, γιατί είστε εντάξει απέναντί μου και απέναντί μας, εννοώ ισότιμα. Θα βγει σε λίγες ημέρες η έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η έκθεση της Κομισιόν για τη Δημοκρατία στα κράτη-μέλη και στα 27. Θα δείτε λοιπόν τι θα αναφέρει και θα δείτε τι θέματα θα έχουμε να κουβεντιάσουμε. Ποια είναι τα ζητήματα λοιπόν? Έχουμε τη δολοφονία Καραϊβάζ. Έχουμε και τηλεφωνία Καρυβάση ό,τι αφορά στο επίπεδο της έρευνας, ξέρετε, και υπάρχει ζήτημα εδώ. Το ίδιο ζήτημα το έχουμε στη Μάλτα, όπου την επισκέφθηκα τη Δευτέρα, μάλλον 7 Είχατε πάει στη Μάλτα, ναι. Βεβαίως, γιατί Δάφνη. Έχουμε θέματα στην Πολωνία, στη Ρουμανία, στη Σλοβενία, στη Σλοβακία και ούτω καθεξής. Και στην Ολλανδία. Και η Ολλανδία έπεσε λόγω της δολοφονίας. Έχουμε το θέμα της παρακολούθησης δημοσιογράφου. Μιλάω για την περίπτωση του κ. Θανάση Κουκάκη, όπου παρακολουθεί, το φαίνεται, από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, η οποία υπάγεται πλέον με τη νέα κυβέρνηση στον κ. Μητσοτάκη. Είναι θέμα. Έχουμε διώξει δημοσιογράφων. Μιλάω για την κυρία Παπαδάκου, τον κύριο Βαξεβάνη και τον κύριο Φιλιππάκη από την εφημερίδα Δημοκρατία για το θέμα της λίστας Λαγκάρτ, αλλά και το θέμα της υπόθεσης Νοβάρτης. Έχουμε και τη λίστα Πέτσα, τη λίστα Μητσοτάκη. Τα ίδια θέματα αντιμετωπίζει και η Πολωνία, στην οποία είμαι σκιώδης από τη μεριά της αριστεράς. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, κλείνοντας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ιδιαίτερα αυστηρό του δημοκρατικού τόξου του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιο, δηλαδή από το EPP μέχρι και την αριστερά, σε θέματα που αφορούν στα θέματα της δημοκρατίας. Γιατί ο πόλεμος του Πούτιν και η εισβολή στην Ουκρανία πλήττουν ουσιαστικά ή κινδυνεύουν να πλήξουν τη δημοκρατία μας, και σε αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και οι δημοκρατικές δυνάμεις δεν θα κάνουν πίσω ούτε ένα βήμα. Περάσαμε δύσκολα με τον COVID σε θέματα δημοκρατίας και κράτους δικαίου, με τα θέματα των δικαιωμάτων και της ελευθεροτυπίας. Δεν πρέπει να κάνουμε ούτε ένα βήμα πίσω, ούτε για να πάρουμε φόρα. Μάλιστα. Λέτε ότι είναι θέμα του επόμενου διαστήματος αυτή η έκθεση? Ναι. Πολύ σύντομα. Πολύ σύντομα. Τώρα εσείς... Γίνεται πάντα, κάθε χρόνο γίνεται. Δεν βρίσκεται. Να είναι και για τις 27 χώρες. Δηλαδή, να μην έχουμε συνήθεις ύποπτους μόνο και να τελειώνουμε. Να υπάρχει μια έκθεση από την Κομισιόν, την οποία θα τη δούμε κι εμείς και θα
έχουμε γνώμη σε αυτήν και για τις 27 θέματα δημοκρατίας ή κράτος δικαίου είδαμε στον COVID και στη Γαλλία, είδαμε και στο Βέλγιο, είδαμε και άλλα εδώ στην Ελλάδα που μας αφορά, είναι νομίζω τα πράγματα πάρα πολύ σοβαρά. Τώρα ελάτε να δούμε αν πέρα από έναν εγωκεντρικό, όπως τον χαρακτηρίσατε, πρωθυπουργό, που το εγώ του βγαίνει εύκολα λέτε, ή αν το τάει σε αυτό το εγώ με αυτό το ταξίδι στην Αμερική, πραγματικά ήταν κάτι που μόνο δημιούργησε ένα πολιτικό, ας το πούμε έτσι, κεφάλαιο στον ίδιο, δεν προέκυψε τίποτα καλό για τη χώρα? Κατά τη γνώμη μου, κανένα καλό για τη χώρα, και νομίζω ότι και οι συμμετρήσεις ακόμα δεν φαίνεται ότι υπάρχει. Τις διαβάζουν αλλιώς στη Νέα Δημοκρατία. Είδατε τι λένε, ότι τσίμπησε μια μισή μονάδα εξαιτίας του ταξιδιού. Εντάξει, το καταλαβαίνω και εσείς με καταλαβαίνετε. Στη Νέα Δημοκρατία διαβάσατε και αλλιώς και τα αποτελέσματα των φοιτητικών εκλογών. Αλλά δεν έχει σημασία αυτό. Δεν ήταν αυτό το αναμενόμενο, διότι οι πολίτες περίμεναν άλλα πράγματα. Περίμεναν ουσιαστικά να καταγγελθεί επί της ουσίας η προκλητική και απαράδεκτη στάση και θέση των γειτόνων και του Πούτιν της γειτονιάς, που είναι ο Ερντογάν. Και βεβαίως ότι δεν θα μας κόστησε αυτό το ταξίδι άλλη μια νέα αγορά του αιώνα, γιατί ακόμα δεν έχουμε καταπιεί την προηγούμενη αγορά του αιώνα με τα Ραφάλ. Οπότε υπάρχει ένα ζήτημα σε αυτό. Και δεν αφορά τον πολίτη να βλέπει τον κύριο Μητσοτάκη και την οικογένειά του να φωτογραφίζεται στις ΗΠΑ. Δεν είναι προσωπική υπόθεση, οικογενειακή υπόθεση η χώρα, κύριε Πολύζο. Δυστυχώς το έχει δει κάπως έτσι ο κύριος Μητσοτάκης. Και το βλέπει με το εγώ που είπατε. Φαίνεται πολλές φορές ότι όταν κάνει διαγγέλματα, όταν του λέει επικοινωνιολόγοι, βγες και πες, λέει θα σας δώσω. Εγώ θα σας δώσω. Εγώ έκανα. Αυτό το εγώ δηλαδή, να μην χρησιμοποιήσει ποτέ το εμείς. Προσβάλλει βεβαίως και τους ανθρώπους του Υπουργικού Συμβουλίου, αλλά αυτό είναι δικό τους θέμα, ας το λύσουν με τον ψυχολόγο της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά γενικά είναι μια πολύ κακή εικόνα αυτή. Μάλιστα. Λοιπόν, ελάτε να κλείσουμε με την ακρίβεια, κύριε Αρβανίτη. Θα μπορούσε να κάνει άλλα πράγματα η κυβέρνηση? Ναι, κύριε Πολύζο, διότι ξέρετε, όταν μιλάς για ολιστική πολιτική και αντιμετώπιση των πραγμάτων, πρέπει να πει ότι δεν το έχεις καταλάβει. Δηλαδή, δεν έχεις μπει στη διαδικασία του μεροκάματου ποτέ, δεν έχεις καταλάβει ποτέ τι σημαίνει να μην έχεις να πληρώσεις το φως, το νερό, το τηλέφωνο. Είναι από έναν άλλο κόσμο ο προφυρογέννητος. Το καταλαβαίνετε αυτό. Άλλωστε και τα κόμματα και οι ηγέτες τους είναι αποτέλεσμα και της αναγκαιότητας των τάξεων. Ο δικός μας ηγέτης μένει στην Κυψέλη, πήγαινε στο σχολείο της Γκράβας, πήγε στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο. Ο ηγέτης της Νέας Δημοκρατίας έχει μια άλλη εικόνα και είναι περήφανη γι' αυτό. Το καταλαβαίνω και δεν το κριτικάρω αυτό. Απλώς σας λέω, αυτή είναι η εικόνα. Στο θέμα της ακρίβειας λοιπόν, δεν μπορεί να καταλάβει κάποιος τι σημαίνει για έναν άνθρωπο να του έρθει 400% πάνω η ΔΕΗ, διότι όταν βγάζεις 10.000 το μήνα, μπορείς να δώσεις και 2.000 ευρώ το μήνα. Δεν έχεις και θέμα. Έχεις. Όταν βγάζεις όμως 600, 700, 800 ευρώ και έχεις νίκη, φως, νερό, τηλέφωνο και το καλάθι σου για να γεμίσεις στο μανάβικο, στο μπακάλικο, στη λαϊκή αγορά, έχει ανέβει τουλάχιστον 35 με 40% με ίδιο βασικό μισθό. Όπως καταλαβαίνετε, τα πράγματα φαίνεται ότι είναι και ταξικά, και η πολιτική του κ. Μητσοτάκη δεν είναι για όλους. Δηλαδή, δεν μπορεί ο πρόεδρος της ΔΕΗ να πονάει το ίδιο με την ακρίβεια και την ενεργειακή ανεπάρκεια όπως ο εργαζόμενος στη ΔΕΗ, πόσο μάλλον ο εργαζόμενος που είναι στη Λάρισα αυτή τη στιγμή, ή ο εργάτης γης, ή ο επιχειρηματίας, ο μικρός επιχειρηματίας, ο άνθρωπος που έχει ένα μαγαζί στη Λάρισα. Άλυση. Τόσο απλά είναι. Και νομίζω πολύ καθαρά ο πολίτης, διότι και το κόμμα, εγώ το καταλαβαίνω, δεν θα μας ειδικήσει, είναι θέμα και συμφέροντος. Βάζει κάτω τα πράγματα και τα ζυγίζει. Με το ΣΥΡΙΖΑ μέσα στο μνημόνιο και μέσα στη χρεοκοπία είχα μια πολιτική συγκεκριμένη. Εκτός μνημονίου ένα χρόνο με το ΣΥΡΙΖΑ είχα αυτά. Και με τον κύριο Μητσοτάκη εκτός μνημονίων, με ελεύθερη χώρα, με πολλά εργαλεία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχω αυτή την κατάσταση. Κρίνει και παίρνει θέση. Ευχαριστούμε. Έτσι, και σκληρά είναι τα πράγματα. Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Αρβανίτη, στο Επανειδήν. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλό κουράγιο, γιατί έμαθα ότι θα έχετε πολύ ζέστη στη Λάρισα το Σαββατοκύριακο. Και τα ακούω βερεσέ. Να είστε καλά, να είστε καλά. Γεια σας.